Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Μου έλειψε πάρα πολύ να κάνουμε μακιγιάζ στο κανάλι και αυτό ακριβώς θα κάνουμε σήμερα. Θα δοκιμάσουμε νέα προϊόντα από την NYX αλλά και τη Smashbox και θα δημιουργήσουμε ένα μακιγιάζ έτσι πιο φθινοπορεινό, γιατί ο καιρός έχει αλλάξει, η περίοδος είναι μεταβατική, σιγά σιγά σκουραίνουν τα χρώματα και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό εμένα προσωπικά. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ. Αν δεν έχετε εγγραφτεί ακόμα στο κανάλι, κάντε το τώρα πατώντας το κουμπί subscribe ή εγγραφή, γιατί θέλω να είστε στην παρέα και πατήστε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Αυτά με βοηθάνε πάρα πολύ. Στηρίζετε και το κανάλι κάνοντάς το. Να σας πω ότι όλα τα προϊόντα που θα χρησιμοποιήσω σήμερα θα σας τα λινκάρω στην περιγραφή και αν αποφασίσατε να αγοράσετε κάποιο από αυτά από τα links, κάνοντας κλικ στα links που σας έχω αφήσει, εγώ κερδίζω μία μικρή προμήθεια γιατί είναι affiliate links. Να τα λέμε και αυτά, με αυτόν τον τρόπο στηρίζετε και το κανάλι. Δεν καθυστερώ άλλο, πάμε να ξεκινήσουμε. Αρχικά να σας πω ότι σήμερα έχω ενυδατώσει την επιδερμίδα μου με τη Lakheim Concentré από την Embryolisse. Σας έχω ξαναμιλήσει για αυτή την κρέμα. Είναι από τις αγαπημένες μου και δεν μου αφήνει καμία λιπαρότητα. Απορροφάται τέλεια όπως βλέπετε, παρόλο που είναι μια σούπερ ενυδατική κρέμα. Την προτείνω σε κάθε τύπο επιδερμίδας και δεν είναι τυχαίο που οι make-up artists την χρησιμοποιούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια ως προετοιμασία για το μακιγιάζ. Αυτή εδώ είναι μια συλλεκτική έκδοση Tokyo και κυκλοφόρησε γιατί η κρέμα αυτή κάνει και τρελές πωλήσεις στην Ιαπωνία, όπου οι Ιαπωνέζες όπως γνωρίζετε έχουν πάει το skincare σε άλλο επίπεδο και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι θα πει και τι σημαίνει ενυδατωμένη και πολύ καθαρή και λαμπερή επιδερμίδα. Ας ενυδατώσω λίγο και τα χείλη μου με το Lip Saver της Aveda και πάμε να περάσουμε κατευθείαν σε primer. Ένα primer που επίσης γνωρίζω χρόνια, αγαπώ, έχω πάρει πάρα πολλές συσκευασίες και έχω χρησιμοποιήσει. Είναι το Photo Finish Smooth and Blur Primer από την Smashbox. Μου έστειλαν την νέα συσκευασία και χαίρομαι πάρα πολύ που θα το ξαναχρησιμοποιήσω. Είναι διαφανές και δημιουργεί την τέλεια, πολύ απαλή βάση στην επιδερμίδα για να στρώσει πάνω το μακιγιάζ. Ό,τι ατέλειες έχετε θα δείτε ότι θα απαλύνουν, δεν θα εξαφανιστούν, αλλά βοηθάει πάρα πολύ και με τους πόρους το συγκεκριμένο. Λοιπόν, και θα χρησιμοποιήσω επί τη ευκαιρία, μιας και έχω και πολλά προϊόντα της NYX εδώ μπροστά μου, το Born to Glow Foundation, το οποίο έχω πάρα πολύ καιρό να το χρησιμοποιήσω. Η απόχρωση αυτή είναι η Buff και σήμερα λέω να το βάλω και με Beauty Blender, που έχω επίσης καιρό να χρησιμοποιήσω. Θα το ψεκάσω με το Antioxidant Wild Blueberry Moisturizing Face Mist Toner, το οποίο μ' αρέσει να χρησιμοποιώ με αυτόν τον τρόπο, είναι νοπό ούτως ή άλλως το σφουγγαράκι μου βέβαια. Δεν ξέρω εσείς ποια μέθοδο αγαπάτε και σας αρέσει, αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ έτσι ομοιόμορφο και πάρα πολύ ωραίο και με το Beauty Blender, το οποίο δεν απορροφά πάρα πολύ προϊόν, οπότε μπορείς να το απλώσεις ομοιόμορφα και ωραία. Νομίζω ότι η απόχρωση είναι πολύ σωστή για τον τόνο της επιδερμίδας μου αυτή την περίοδο και θα χρησιμοποιήσω το Can't Stop One Stop Concealer στην απόχρωση Natural επίσης. Και τα περνάω λίγο γρήγορα αυτά τα σημεία γιατί η βάση δεν είναι το σημαντικό σήμερα. Το σημαντικό είναι βέβαια το eye look και τα νέα προϊόντα τα οποία έχω λάβει και θέλω να σας δείξω. Θα βάλω και λίγο concealer εδώ στο κέντρο του προσώπου για να φωτίσω λίγο, καθώς και γύρω από την μύτη και γύρω από το στόμα. Μ' αρέσει να φωτίζω και σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, έχω δύο νέες πούδρες από την NYX. Can't Stop One Stop Mattifying Powders. Δημιουργήστε ένα τέλειο καμβάλι για το μακιγιάζ σας με την Can't Stop One Stop Mattifying Powder με εκχύλισμα ρυζιού. Απορροφώντας ορατά τη λιπαρότητα. Έχει βελούδενη σύνθεση που δεν μεταφέρεται, δεν αλλοιώνεται και δεν σπάει. Ανάλαφρη αίσθηση και πλήρη κάλυψη όλη μέρα. Το θέλω αυτό στη ζωή μου, ειδικά εγώ που είμαι πολύ λιπαρή στο TAF. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η Brightening Translucent και αυτή εδώ είναι η απόχρωση Light Medium. Αυτή εδώ θα τη βάλω σίγουρα γύρω από τα μάτια για να δω τι φωτεινότητα θα δώσει. Εντάξει, έχει λίγο kickback όταν βουτάς το πινέλο σου μέσα. Είναι όμως πραγματικά πάρα πολύ ωραία γύρω από τα μάτια και βελούδινη, γιατί δεν θέλω ποτέ να βάζω κάτι βαρύ γύρω από τα μάτια μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ, παιδιά, το αποτέλεσμα, αρκεί να κρατήσει βέβαια κιόλας, έτσι. Λοιπόν, και θα περάσω στην Light Medium, την οποία θα βάλω στο TAF ουσιαστικά, ίσως και στο υπόλοιπο πρόσωπο. Θα δω τώρα πόσο ανοιχτόχρωμη είναι. Ίσως να χρειαστώ μια πιο σκούρα απόχρωση. Α, μια χαρά είναι. Είναι πολύ λεπτοκομμένη και διαφανής και δεν νομίζω ότι αλλάζει την απόχρωση
του foundation μου έχει ένα πολύ διακριτικό χρώμα. Μισό λεπτό να του σφατσάρω και στο χέρι μου να το δω. Ναι, έχει λίγο χρωματάκι. Οπότε θα τη βάλω σε αυτά εδώ τα σημεία, έτσι κι αλλιώς τον μπροντζάρω μετά. Ωραία πούδρα όμως να την έχεις μαζί σου on the go. Και σε περίπτωση που γυαλίσεις να κάνεις ένα touch-up. Λοιπόν, αφήνω τις πούδρες στην άκρη, παίρνω το matte bronzer από την NYX στην απόχρωση medium. Αυτό το χρησιμοποιούσα όλο το καλοκαίρι, παιδιά, μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι λίγο σκούρα η απόχρωση medium. Επίσης, έχω αλλάξει τρόπο να εφαρμόζω bronzer. Το εφαρμόζω έτσι, ταμποναριστά, για να μην μου σηκώνει το foundation από κάτω και για να μην μου φεύγει πάρα πολύ χρώμα στο πρόσωπο από το πινέλο, και νομίζω ότι αυτή η εφαρμογή είναι και της πιο σωστή, πιο ομοιόμορφη και πιο ωραία. Νομίζω ότι είμαστε καλά από bronzer, θα βάλω και λίγο γύρω γύρω από την μύτη μου για να την κάνω έτσι ένα τσικ πιο λεπτή αν τα καταφέρω. Τι μας έχουν κάνει αυτά τα φίλτρα του Instagram, είναι φοβερό, που όλες θέλουμε να έχουμε πιο λεπτή μυτούλα. Εντάξει, αν είχα πολύ μεγάλη μύτη, ομολογώ ότι θα έκανα μια πλαστική να την αλλάξω, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από τη μυτούλα μου. Λοιπόν, θα κάνω και ένα κυκλάκι εδώ πέρα. Για τα φρύδια, έχω αυτό εδώ το πολύ λεπτό μολυβάκι, το οποίο λέγεται Pencil Me In, δεν το έχω ξαναχρησιμοποιήσει, είναι από την Smashbox, είναι στην απόχρωση Dark Brown, αυτό κάπου σε μένα λίγο με τρομάζει, γιατί εδώ παίρνω το Soft Brown και μου βγαίνουν τα φρύδια μου πάρα πολύ έντονα, τώρα με το Dark Brown δεν ξέρω τι θα συμβεί, θα επιχειρήσω όμως να το χρησιμοποιήσω και δεν θα το γεμίσω πάρα πολύ, ίσα ίσα εκεί που υπάρχουν κενά, γιατί όπως σας έλεγα και στο προηγούμενο βίντεο, στο προπροηγούμενο μάλλον, γιατί το προηγούμενο ήταν vlog, δεν θέλω πολύ να τα τονίζω πια τα φρύδια, γιατί όπως μου έχετε γράψει κι εσείς πάρα πολλές φορές, με αγριεύουν, οπότε δεν το θέλει κανείς αυτό. Λοιπόν, δεν είναι άσχημη αυτή η απόχρωση, η dark brown. Δουλίτσα γίνεται, είναι πάρα πολύ ωραίο και λεπτό και εύκολο να το χρησιμοποιήσεις και επίσης γράφει με το που το ακουμπάς. Θα κάνω και μια γραμμή στο χέρι μου για να το δείτε, την απόχρωση και το πώς γράφει. Είναι πάρα πολύ ωραίο, θεωρώ το αποτέλεσμα. Λοιπόν, πάμε να τα βουρτζίσουμε κιόλας. Αυτό είναι το φρύδι μας για σήμερα. Και έχω την εντύπωση ότι έχω και ένα προϊόν για να σετάρω τα φρύδια και σωστή εντύπωση έχω, το Control Freak Gel από την NYX. Είναι ένα eyebrow gel, δεν έχει χρώμα. Θα το χρησιμοποιήσω αμέσως τώρα λοιπόν, γιατί εμένα είναι πάρα πολύ σκληρές και ατίθασες οι τριχούλες μου, γιατί είχα κάνει το λάθος, σταμάτα Μερλίν, να τις σκουρέψω όταν ήμουν πιο μικρή και τώρα μακραίνουν, οπότε χρειάζεται πάλι να τους κουρεύω και έχουν γίνει και πάρα πολύ σκληρές. Μ' αρέσει πραγματικά πολύ η επιδερμίδα μου αυτή τη στιγμή. Συνεχίζω με τα μάτια. Πάμε στο Shadow and Liner Primer Ultimate από την NYX, νέο προϊόν. Έχει αυτό εδώ το βουρτσάκι, το applicateur, και θα το βάλω και στα δύο βλέφαρα και θα το απλώσω με το δάχτυλό μου. Α, είναι αρκετά αραιό. Ελάχιστα κολλώδες, δεν είναι άσχημη η αίσθηση δηλαδή. Και μου κάνει εντύπωση που δεν έχει και ιδιαίτερο χρώμα. Είχα συνηθίσει, ας πούμε, στο primer της Αναστάσια που είναι ολόλευκο. Και έχω και πάρα πολύ καιρό να χρησιμοποιήσω primer τώρα που το σκέφτομαι. Αλλά πραγματικά, παιδιά, κάνει διαφορά στο eye look. Αν θέλετε να σας κρατήσει, θα βάλω και λίγο από κάτω. Θέλω να παίξω με μία χρωματιστή σκιά σήμερα από κάτω. Λοιπόν, η παλέτα που θα χρησιμοποιήσουμε είναι αυτή εδώ, η CoverShot Golden Hour από την Smashbox. Θα ανοίξω το κουτάκι αμέσως τώρα για να δούμε μαζί τις αποχρώσεις. Προφανώς και έχω σκεφτεί ότι θα χρησιμοποιήσω λαδί απόχρωση, αλλά θέλω να χρησιμοποιήσω και αυτό εδώ το mauve μάλλον. Λαδί όμως είναι η κρεμόδης σκιά που έχω εδώ, η Always On Cream Shadow στην απόχρωση Olive. Σωστό. Και νομίζω ότι θα ξεκινήσω από αυτήν και θα πάρω το πινελάκι μου και θα την τοποθετήσω ουσιαστικά σε όλο το κινητό βλέφαρο, αλλά ξεκινώντας από την βάση. Λοιπόν, θα την τοποθετήσω κατευθείαν στο βλέφαρό μου, εδώ στην ακρούλα, τόσο. Θα έλεγα αυτή η ποσότητα είναι καλή, για να ξεκινήσουμε με την εξωτερική γωνία. Α, τι φανταστικό χρώμα! Φανταστική. Νομίζω ότι για εσάς που δεν θέλετε πολλά να κάνετε με τις σκιές σας, αυτή απλώνεται, παιδιά, τέλεια και με το δάχτυλο και με ένα πινελάκι και σας δίνει και φανταστικό αποτέλεσμα one and done. Δηλαδή βάζεις μόνο αυτή τη σκιά και φεύγεις από το σπίτι. Δεν θα επιμείνω άλλο, δεν θα την φέρω πιο ψηλά.
θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το μολύβι από την NYX στη συνέχεια, το οποίο είναι το Liner Stick στην απόχρωση Brown Shimmer. Έχει και λίγο shimmer. Θα το φέρω λοιπόν εδώ, τη βάση των βλεφαρίδων και εδώ στο εξωτερικό αυτό σημείο και θα το σβήσω με αυτό εδώ το πινέλο, γιατί ουσιαστικά θέλω να δημιουργήσω μια πρώτη σκούρα βάση για να πάει να πατήσει πάνω η σκιά μου μετά. Πάντως, κάντε ένα-ένα μάτι, γιατί επειδή στεγνώνουν, δεν θα έχετε χρόνο να το δουλέψετε. Θα προχωρήσω στις σκιές μου. Νομίζω ότι θέλω να τις σουατσάρω πρώτα αυτές εδώ, τις τρεις της Μοβ, να δω με τι έχω να κάνω. Okay. Και θα σουατσάρω και τις άλλες στο άλλο μου χέρι. Για να τις δείτε κι εσείς. Πιο πρωινές, πιο απαλές, πιο έτσι ροζ χρυσές. Αυτές εδώ πιο μοβ, πιο βραδινές. Αυτό που θα κάνω επίσης είναι να χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το μολύβι από Urban Decay. Ξέρω ότι δεν βρίσκεται πια στην Ελλάδα. Ευτυχώς όμως που υπάρχει το Look Fantastic. Γιατί παιδιά, αυτά τα μολύβια είναι από τα πιο ωραία μολύβια που έχω χρησιμοποιήσει ever. Και από άποψη αντοχής και από άποψη blendability. Δουλεύονται δηλαδή πάρα πολύ ωραία και επίσης δεν ερεθίζουν καθόλου τα μάτια σας. Είναι καταπληκτικά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το κάτω μέρος, μιας και μόλις έβαλα το μόβ αυτό μολύβι και θα πάρω αυτή εδώ τη σκούρα μόβ σκιά και θα την τοποθετήσω εδώ πάνω από το μολύβι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τι ωραίο χρώμα είναι αυτό, παιδιά, το μόβ, τρελαίνομαι. Τώρα θέλω να πάρω αυτό εδώ το πλακέ και πιο fluffy πινέλο και αυτή εδώ την σκιά που είναι κάπως χρυσή, κάπως πιο λαδί. Δεν θέλω να χάσω το λαδί που έχω από κάτω, θέλω όμως λίγο κάπως να το τονίσω εδώ στο εσωτερικό μέρος και αυτό το shimmer νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει. Με ένα πιο fluffy πινέλο θα πάρω αυτή εδώ την κρέμ απόχρωση και θα τη φέρω ακριβώς από πάνω για να ζεστάνω εδώ την περιοχή και να κάνω αυτό το σβήσιμο της κρεμόδους σκιάς που χρησιμοποιήσαμε πριν, της δηλαδή έτσι πιο απαλό. Στη συνέχεια θα πάρω αυτό εδώ το πιο σκούρο χρώμα της παλέτας και θα το φέρω εδώ στην εξωτερική γωνία για να την τονίσω, εδώ που βάλαμε και το μολύβι δηλαδή, και θα το μπλεντάρω και προς τα πάνω να δώσω λίγο βάθος. Θα επιστρέψω σε αυτό εδώ το fluffy πινέλο, το πιο πλακέ, και θα πάρω ξανά αυτή εδώ τη χρυσή σήμερη σκιά και θα επιμείνω εδώ σε αυτό το σημείο και θα πάρω και τη διπλανή της που είναι έτσι πιο ροζ κάπως και θα τη φέρω εδώ ψηλά στο εσωτερικό μέρος του ματιού. Γιατί δείτε τι ωραία που κάνει αυτή την απόχρωση σαν να είναι ηλιοβασίλεμα. Wow. Φανταστικά χρώματα, παιδιά. Δεν υπάρχει περιθώριο λάθους. Έχω χρησιμοποιήσει σχεδόν όλη την παλέτα και έχει βγει σαν πίνακα ζωγραφική στο iLook σήμερα. Πραγματικά μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Επειδή θέλω να απαλύνω ένα τσικ το μοβ στο κάτω μέρος του ματιού, θα πάρω και αυτή εδώ που δεν την έχουμε χρησιμοποιήσει τόση ώρα και απλά θα την φέρω από κάτω για να το ζωήσουμε λίγο. Λοιπόν, θεωρώ ότι πρέπει να μπει ένα μολύβι στο εσωτερικό του ματιού και αυτό δεν θα είναι το shimmer της NYX που δοκίμασα πριν από λίγο, θα είναι αυτό όμως της Urban Decay, το Mauve. Θα κάνω εδώ ένα tight line και το eye look έχει ολοκληρωθεί. Εμένα μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Θα ολοκληρώσω βάζοντας αυτή εδώ τη μάσκαρα που την έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ, τη διπλή, τη Legit Lashes από Huda Beauty, αφού πρώτα γυρίσω τις βλεφαρίδες μου γιατί τις θέλω πολύ εντυπωσιακές. Θα ξεκινήσω από αυτή εδώ την πλευρά που έχει την κούρμπα και μετά θα περάσω στην άλλη που δίνει πιο πολύ όγκο στη βλεφαρίδα. Αυτή δίνει πιο πολύ διαχωρισμό. Και θέλω να μου πείτε την επόμενη εβδομάδα τι βίντεο θέλετε να δείτε. Να δούμε αγαπημένα και μη αγαπημένα ή να δούμε empties. Και αν έχετε να προτείνετε και κάτι άλλο όσον αφορά στη θεματολογία των βίντεο που ανεβαίνουν στο κανάλι, είμαι πάρα πολύ ανοιχτή σε προτάσεις. Θα βάλω και την άλλη πλευρά. Μιλάμε για σοβαρή βλεφαρίδα, όχι αστεία. Λοιπόν, πάμε να διαλέξουμε ρούζ τώρα. Αυτό που χρησιμοποιώ πολύ τον τελευταίο καιρό εγώ προσωπικά είναι της Laura Mercier το Watermelon. Αλλά
Δεν ξέρω αν αυτή η απόχρωση ταιριάζει με το eyelock που έχουμε κάνει σήμερα. Πριν διαλέξω ρούζ, θα διαλέξω κραγιόν, γιατί μου έχουν στείλει τις εξής δύο αποχρώσεις από την Smashbox. Είναι η Super Bloom και η Stylist. Λοιπόν, η Super Bloom μου κάνει λίγο πιο καλοκαιρινή, να σας πω την αλήθεια. Δείτε όμως τι ωραίο χρώμα είναι αυτό. Και θα ταιριάζει πάρα πολύ με το σημερινό eyelock, αλλά δεν ξέρω αν θα το τολμήσω. Ναι, είναι πορτοκαλοκόκκινο, πάρα πολύ ωραίο, μακάρι να το είχα αυτό μαζί μου το καλοκαίρι. Αλλά επειδή θέλω κάτι πιο έτσι φθινοπορεινό σήμερα, νομίζω ότι θα πάω στην απόχρωση Stylist. Αυτό είναι ακριβώς το χρώμα που θα διάλεγα κι εγώ να φορέσω πραγματικά. Θα το σφατσάρω και αυτό ακριβώς δίπλα για να το δείτε. Ναι, βαθύ, πιο μοβ. Γενικά θέλω να βάλω πολλά πιο έτσι σκούρα και βαθιά βυσσινή κραγιόνα. Τώρα το φθινόπωρο και το χειμώνα μου αρέσουν πάρα πολύ. Θα βγάλω λοιπόν το lip balm για να κάνω περίγραμμα. Νομίζω ότι αυτό θα είναι ok, το pinky brown από τα καινούργια lip contour 2.0 από Huda Beauty. Τα φέρω και το καθρεφτάκι μου εδώ για να βλέπω. Τόσο κρεμώδια αυτά τα μαλλιά για παιδιά. Και δεν χρειάζεται και ξύστρα, γιατί είναι μηχανικά. Λοιπόν, δεν θα γεμίσω τα χείλη για να μην χάσουμε και το χρώμα του κραγιόν και να μην το αλλοιώσουμε. Αλλά το περίγραμμα είναι αυτό και πάμε για το κραγιόν από την Smashbox. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι είναι η κλασική φόρμουλα, τα matte κραγιόν της Smashbox. Αυτό όμως γράφει Be Legendary Prime and Plush Lipstick. Και όπως βλέπετε έχει μια γελάδα, είναι πολύ μαλακό και ενυδατικό. Και νομίζω ότι θα το φοράω πολύ πιο συχνά από ό,τι περίμενα. Καλά η απόχρωση. Είναι θεϊκή. Και μήπως να πάμε σε αυτή την απόχρωση. Τι λέτε? Νομίζω ότι θα ταιριάξει κάπως. Λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι από NYX. Είναι το Bang Bang. Το περνάω πάντα και πάνω από τη μύτη. Έτσι λίγο για πιο φρεσκάδα. Και θέλω να μου πείτε τις αγαπημένες σας φόρμουλες και αποχρώσεις ρουζ, γιατί θέλω να αγοράσω κι άλλα. By the way, δεν σας έχω κάνει update για το No Buy, δεν έχω αγοράσει απολύτως τίποτα. Τώρα κάνω μια παραγγελία αυτές τις μέρες που έχει και εκπτώσεις και σκοπεύω να σας φτιάξω και βίντεο, επειδή κυκλοφορούν πολλά σετάκια εν ώψη γιορτών και Χριστουγέννων. Κυκλοφορούν πολλά advent calendars. Έχει πολλές προσφορές, εκπτώσεις αυτές τις μέρες. Έρχεται και Black Friday. Και να σας έχω μερικές προτάσεις το τι μπορείτε να βάλετε στο καλάθι σας και να περιμένετε να δείτε αν θα σας ικανοποιήσει η έκπτωση που θα γίνει όταν θα γίνει, ώστε να το τσιμπήσετε αμέσως και να πάτε στο checkout, γιατί συνήθως εγώ δεν προλαβαίνω να αγοράσω τα προϊόντα που θέλω και γενικά στενοχωριέμαι πάρα πολύ. Λοιπόν, να σας πω ότι επίσης από την NYX μου έστειλαν ένα ολοκένουργιο matte finish long lasting setting spray, αλλά επειδή έχω το δικό μου εδώ πέρα, το οποίο λατρεύω και δεν έχει τελειώσει ακόμη, θα χρησιμοποιήσω το δικό μου. Από τα πιο ωραία setting sprays που έχω χρησιμοποιήσει. Επίσης και αυτό πολύ αγαπημένο. Νομίζω ότι κάπου εδώ ολοκληρώνεται το σημερινό μακιγιάζ. Λύνω μαλλί και επιστρέφω. Αυτό είναι λοιπόν το τελικό μακιγιάζ για σήμερα. Σίγουρα χρώματα που εγώ θα χρησιμοποιήσω πάρα πολύ στην φθινοπορεινή σεζόν. Να σας πω ότι εντυπωσιάστηκα από αρκετά από τα προϊόντα που έχω μπροστά μου, κυρίως από τις πούδρες αυτές, γιατί βλέπω ότι, παιδιά, δεν υπάρχει ίχνος λιπαρότητας στο πρόσωπό μου και έχει περάσει αρκετή ώρα από την ώρα που ξεκίνησα το γύρισμα και ολοκλήρωσα τέλος πάντων τη βάση μου. Οπότε σίγουρα θα συνεχίσω να τις χρησιμοποιώ και θα σας έχω review για όλα αυτά τα προϊόντα και σε επόμενο βίντεο. Χαίρομαι που ξαναθυμήθηκα αυτές εδώ τις πολύ ωραίες παλετίτσες της Smashbox. Ωραία απόδοση και πολύ ωραίες αποχρώσεις για φθινόπωρο αυτές εδώ στην παλέτα που λέγεται Golden Hour. Εντυπωσιάστηκα από τη φόρμουλα του κραγιόν. Θα ήθελα βέβαια να είναι matte και κάπως ενυδατικό. Θα μου πεις και τα δύο είναι λίγο δύσκολο να τα βρεις, γιατί αυτό εδώ έχει transfer, δεν είναι σε καμία περίπτωση ανεξίτηλο, αλλά είναι τόσο άνετο στα χείλη και το χρώμα είναι συγκλονιστικό. Μισό λεπτό. Αποφάσισα να κάνω αυτό το check-in μισή ώρα μετά, αφού μαγείρεψα και έφαγα και σκούπισα και το στόμα μου με χαρτοπετσέτα, γιατί πραγματικά δεν με ενδιαφέρε να φύγει το κραγιόν. Και παρατηρώ ότι αυτό εδώ το κραγιόν της Smashbox έχει αφήσει το πιο ωραίο stain στα χείλη μου. Έχει φύγει πάρα πολύ ομοιόμορφα, έχει φύγει γυαλάδα. Αλλά τώρα αν κάνω αυτό και φιλίζω το χέρι μου, βλέπετε, δεν βγαίνει σχεδόν τίποτα. Και μου αρέσει πάρα πολύ που έχει φύγει έτσι, γιατί σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να ανησυχώ κατά τη διάρκεια της μέρας και να είμαι συνέχεια με ένα καθρεφτάκι ή να το ανανεώνω συνεχώς, γιατί έχει μείνει ένα πάρα πολύ ωραίο διακριτικό χρώμα.
άλλος ένας λόγος να το αγαπώ πολύ. Θα πρέπει να επανέλθω για το Control Freak Brow Gel της NYX. Δεν είμαι σίγουρη αν θα διατηρήσει τις τριχούλες μου στη θέση τους για μεγάλη διάρκεια, αλλά προς το παρόν τα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι που ξαναθυμήθηκα το primer της Smashbox, το Photo Finish Smooth and Blur. Έχει στρώσει πραγματικά το foundation πάρα πολύ ωραία από πάνω χρησιμοποιώντας αυτό το primer. Τι άλλο χρησιμοποιήσαμε? Α, ναι, και τη βάση αυτή για σκιές στην Ultimate θα συνεχίσω να χρησιμοποιώ από την NYX. Αυτά είχα να πω. Το μολυβάκι των φρυδιών ήταν αρκετά συμπαθητικό επίσης. Δεν ξέρω αν είναι το αγαπημένο μου και γι' αυτό θα επανέλθω. Πάντως δεν δυσκολεύτηκα να κάνω τα φρύδια μου. Σίγουρα θα το αναζητήσω και σε μια πιο ανοιχτόχρωμη απόχρωση. Αν σας άρεσε το σημερινό βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like και φυσικά να το μοιραστείτε και με τους φίλους σας, γιατί sharing is caring. Περιμένω όπως πάντα τα σχόλιά σας. Να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που φτάσατε μέχρι εδώ και το είδατε και σήμερα. Πολλά πολλά φιλιά, να περνάτε υπέροχα και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!